Παιδιά, πολύ καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημερίζω γαλάζιους, καλημερίζω πράσινους και ταυτόχρονα σας καλωσορίζω στην τελευταία δοκιμασία επάθλου για φέτος στη Φάρμα. Είναι απίστευτο το συνέστημα με το που μας λέει ο Λεωνίδας τελευταία δοκιμασία επάθλου για φέτος. Λέω, κοίτα να δεις φίλε που φτάσαμε. Απίστευτο. Μπράβο μας. Μπράβο μου. Καλλιόπη, πώς είμαστε? Πολύ καλά. Μαγειρέψαμε. Εννοείται μαγειρέψαμε. Για πόσους? Για τους ίδιους που μαγειρεύω πάντα. Ο Σάμι, γιατί είναι πάλι χωρίς χαμόγελο σήμερα, τι έπαθε? Όχι, μια χαρά είναι. Είμαστε εντάξει, Σάμι μου? Ναι, εντάξει. Δημήτρη? Υπέροχα, αφού έχει ήλιο. Πώς ήταν το υπόλοιπο της ημέρας μας μετά το συμβούλιο, Φίλιππε? Ήταν λίγο περίεργο. Αλλά εντάξει, μετά κοιμήθηκα καλά, επομένως. Τι να πω για αυτό που ο Φίλιππος αφήνει γενικά πράγματα να αιωρούνται κι αυτός. Δεν έχει σκοπό να λύσει κάτι. Έχει βάλει στο μυαλό του μάλλον να παίξει κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στο παιχνίδι του μυαλού δεν νομίζω πως μπορεί να παίξει με κάποιον. Το έχει χάσει ήδη λίγο, νομίζω, από τη στιγμή που φύγει και η Μαρία. Δεν θα βγει να πει μπροστά κάτι σοβαρό. Απλά παίζει με πραγματάκια. Πρώτη μονομάχος για αυτήν την εβδομάδα, η Φένια. Φένια, πώς είμαστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Συζητήσαμε κάτι άλλο μετά? Δεν υπήρχε κάτι να συζητήσουμε. Περιμένουμε τη μονομαχία. Εμένουμε σε αυτό που είπαμε χθες? Δηλαδή, θεωρείς ότι η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη? Θεωρώ πως η πορεία είναι σίγουρα το ίδιο πράγμα όπως και στην προηγούμενη ασυλία την χθεσινή. Δεδομένου ότι τα παιδιά πιστεύουν ότι αν χάσουν οι γαλάζια, εγώ θα διαλέξω την Καλλιόπη. Οπότε, ως προς την προστασία της, θα χάσουμε εμείς για να διαλέξω ένα από τους πράσινους. Νιώθω πάρα πολύ χαλαρή. Δεν έχω κανένα φόβο, δεν έχω κανένα άγχος. Όποιος κι αν καταλήξει να επιλέξω, για μένα θα είναι το ίδιο, είτε θα μείνω είτε θα φύγω. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ καλά. Και αυτό το μενταλιτέ, το ότι σε βγάζω υποψήφια για να σε τιμωρήσω, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, ποια είναι η τιμωρία μου να πάω στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, να απολαύσω λίγο την ησυχία μου στο σπιτάκι μου. Βασίλη, κάναμε χθες κουβέντα. Σήμερα που η δοκιμασία έχει να κάνει με έπαθλο. Δεν έχει να κάνει με ασυλία. Θα είναι διαφορετική η απόδοση της πράσινης? Το θέλουμε πολύ. Mm-hmm. Όταν θέλουμε κάτι, έχουμε δείξει ότι το προσπαθούμε και τα καταφέρνουμε. Μαράκι, πώς είμαστε? Μια χαρά. Νιώθεις ότι αφήσαμε κάποιο κενό εχθές μετά την κουβέντα? Έκανες κάποια άλλη κουβέντα? Και να αφήσαμε, συζητήσαμε και άλλα πράγματα μετά. Δεν ξέρω αν βρήκαμε άκρη, αλλά εντάξει, πέσαν πολλά θέματα στο τραπέζι. Mm-hmm. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι ο Παύλος σου χρεώνει τα 199 από τα 200 που έχουν συμβεί? Και αν υπάρχει κάποια μικρή αλήθεια σε αυτό? Σίγουρα θα υπάρχουν ένα-δύο περιστατικά στα οποία θα ήμουν υπεύθυνη. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα φαντάζονται. Οπότε λένε, έχουμε κάποιον να του τα χρεώσουμε, οπότε ας βάλουμε και αυτά. Έχουμε βρει τη Μαρία ως εξυλαστήριο θύμα? Δεν θα το... Αυτό είναι βαριά λέξη, δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά περίπου. Έχω αρχίσει να κουράζομαι με το φταίει η Μαρία για το ένα γόρι, φταίει η Μαρία για το άλλο γόρι, για το άλλο, για το άλλο, για το άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με θεωρούν, ξέρω εγώ, κάποια σιρήνα που τους μαγεύω και τους κάνω ό,τι θέλω. Είναι αστείο γενικά, κοίτα με. I mean, φαντάζω τώρα να ήμουν και κανένα μοντέλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς νομίζουν ότι όντως τους λέω εγώ τι να κάνουν και όντως αυτοί το κάνουν. Είναι... δεν έχουν βούληση. Γιάννη? Μάλλον είμαστε φαντασιόπληκτοι, εντάξει, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά θα πω πως δεν λύθηκε κάτι. Βγήκαν στην επιφάνεια κάποια προβλήματα τα οποία δεν βρήκαμε λύση. Κάποιοι δεν παραδέχονται κάποια πράγματα. Ποιοι είναι οι κάποιοι και τι δεν παραδέχονται, παρακαλώ? Δεν νομίζω πως είναι η ώρα να το συζητήσουμε. Είμαστε τώρα για το έπαθλο εδώ. Όποιος έχει να πει κάτι, εγώ με τον Παύλο τουλάχιστον θα μιλήσω για εμάς τους δύο. Τα λέμε ανοιχτά και είμαστε εδώ για όποιον θέλει να λύσουμε κάτι. Αχ! Ο Γιάννης και ο Παύλος τα λένε ανοιχτά και δεν έχουν να κρύψουν τίποτα. Εμείς είμαστε οι ρουφιάνοι, αυτοί δεν είναι. Εμείς είμαστε οι υπερβολικοί, αυτοί δεν είναι. Εμείς είμαστε οι τρελές, αυτοί δεν είναι. Όλα τόσο σωστά ρε τα κάνουν, δηλαδή. Πού τους βρήκαμε? Θέλετε να ξεκινήσουμε πρώτα να δούμε τη δοκιμασία και να πω το έπαθλο στο τέλος? Όχι. Τι να κάνουμε? Αυτό θα κάνω. Το ερώτημα ήταν ρητορικό, συνεχίζω. Πιστεύω πως θα είναι κάτι έτσι δυνατό που έχει να κάνει με την επικοινωνία. Νομίζω όλοι τι θέλουμε. Η σημερινή δοκιμασία λέγεται «Ο κύβος του Άντι». Ποιος είναι ο Άντι? Ο φίλος μας από την Αργεντινή που σχεδιάζει όλα αυτά τα παιχνίδια
με τους πολύ απλούς κανόνες. Ένα χειροκρότημα για τον Άντι. Λοιπόν, πάμε να πω και τα σημερινά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. 5 μέλη κάθε ομάδα. Ένας από κάθε ομάδα θα έχει βοηθητικό ρόλο, που θα βοηθάει στη μεταφορά των κύβων. Πολύ σημαντικό, οι υπόλοιποι 4 που θα τοποθετηθείτε. Πίσω της κάθε ομάδα έχει 4 κορμούς. Ο κάθε κορμός αντιστοιχεί και σε ένα σκηνί. Εμείς τι θέλουμε, στο ξύλινο δίσκο που βλέπετε μπροστά σας με τον ένα κύβο, στο τέλος της δοκιμασίας θα σχηματίσουμε μία λέξη. Μία λέξη πράσινη ομάδα και μία λέξη η γαλάζια ομάδα. Τα γράμματα της λέξης βρίσκονται σε ίδιους κύβους με αυτόν που βλέπετε μπροστά σας. Αυτός που θα κάθεται στον πρώτο κορμό εξ αριστερών θα πρέπει να μεταφέρει 3 κύβους από τον αχυρώνα. Οι 2 μεσαίες θέσεις αντιστοιχούν σε 2 κυβάκια. Και η θέση που έχει μείνει εκ δεξιών και αυτή με 3 κυβάκια. Γιατί το τονίζω, γιατί το πού θα τοποθετήσετε κάθε μέλος της ομάδας είναι σημαντικό και συγκεκριμένο όμως. Δεν θα μπορείτε να αλλάξετε. Οπότε, ξεκινάτε και μαζί με το βοηθό πηγαίνετε στον αχυρώνα. Σημαντικό, το μόνο που μπορεί να κάνει ο βοηθός είναι να μεταφέρει κύβους και τίποτα άλλο. Οπότε, αυτός που ξεκινάει εδώ από τον κορμό, πηγαίνει στον αχυρώνα, θα δείτε κάτι τσουβαλάκια και κάποια κανάλια. Όταν λέω κανάλια εννοώ διαδρομές ξύλινες. Εκεί υπάρχουν οι κύβοι που αντιστοιχούν σε κάθε μέλος της ομάδας. Με τα τσουβαλάκια λοιπόν προσπαθείτε να ρίξετε τους κύβους από την ξύλινη κατασκευή. Όταν πέσουν όλοι, εννοώ όσους έχει αναλάβει ο καθένας από εσάς, μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά με το βοηθό. Το πόσους κύβους θα μεταφέρετε κάθε φορά είναι δική σας απόφαση. Γιατί όταν λοιπόν ξεκινήσετε την επιστροφή, έχετε κάποια εμπόδια. Μέσα στον αχυρώνα ένα εμπόδιο που έχει να κάνει με την ισορροπία και τα 2 εμπόδια που βρίσκονται πίσω μου θα τα περάσετε από επάνω. Αν πέσει κάποιο κυβάκι από το δίσκο μας, ξεκινάμε από την αρχή του εμποδίου που βρισκόμαστε. Φτάνοντας λοιπόν εδώ, βάζετε τα γράμματά σας μέσα στους κουβάδες και όταν μαζέψουμε όλα τα κυβάκια, όλοι μαζί και ο βοηθός εδώ, ψάχνετε να βρείτε τη λέξη. Όταν βρείτε τη λέξη, τεντώνετε τα σκηνάκια και ο καθένας με τη σειρά του τοποθετεί τα γράμματά του. Το ένα κυβάκι επάνω στο άλλο. Όταν συμπληρώσουμε τη λέξη, κερδίζουμε τη δοκιμασία επάθλου. Ζόρι και οι κανόνες και όλο αυτό που έχει να γίνει θέλει φουλ υπομονή και πολύ συνεργασία. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα πάει σε εμάς. Αυτή λοιπόν, παιδιά, ήταν η δοκιμασία. Παύλο, έχουμε απορίες. Καμία. Πάλι καλά. Φίλιππε. Καμία. Εξαιρετικά. Πάρα πολλά λόγια, πάρα πολλοί κανόνες, πάρα πολλά πράγματα έχουν μπερδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι εύκολη ή δύσκολη δοκιμασία. Σίγουρα είναι περίπλοκη. Πάμε στα του επάθλου. Η ομάδα που θα κερδίσει τη σημερινή ομολογουμένως πολύπλοκη δοκιμασία θα μπορεί να απολαύσει μία ημέρα περιποίησης. Τώρα με βάλετε από εδώ. Έχει κομμωτήριο. Μία ημέρα περιποίησης. Δηλαδή, μασαζάκι. Μασαζάκι. Κούρεμα. Και περιποίηση άκρων. Να σου πω κάτι. Περίμενα περισσότερο ενθουσιασμό. Πάμε να για την τηλεόραση. Μία ημέρα περιποίησης. Μασάζ. Ξύρισμα κούρεμα. Και περιποίηση άκρων. Τώρα βρήκα να μην πάνε στο γαλάζιο. Το ζητάω τόσο καιρό μία ρίζα ρημάδα. Είμαι σχεδόν σίγουρη θα το κερδίσουν οι πράσινοι και απλά θα χάσω τη ρίζα μου. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Εξαιρετικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχετε 2 λεπτά να ορίσετε τον βοηθό από κάθε ομάδα. Ωραίο το έπαθλο. Θα παίξουμε κυρίως για να κερδίσουμε σήμερα. Δεν είναι τόσο σημαντικό νομίζω η περιποίηση. Γι' αυτό εγώ κομπλέ ήρθα. Έχει μακρύνει λίγο το μαλλί, αλλά εντάξει. Κομπλέ είμαι ακόμα, κουκλάκι. Επειδή θα το έχω βρει από την πρώτη με τον Παύλο, θα κάνουμε 1-2 δρομολόγια. Παιδιά, θα προσπαθήσουμε στην αρχή με 3. Και αν δεν μαζί μετά, απλά επειδή θα το έχω βρει, ακούστε με εκεί στις οδηγίες, μπαμπά θα σας πει και ο Παύλος εδώ πέρα. Δηλαδή, σε ένα μαρέ θα σας πω εγώ. Και εγώ θα πω στους επόμενους. Στους επόμενους θα σας πει αυτός τι είδαμε και τι δεν είδαμε.
Τίποτα. Έγινε το κλασικό πατροπαράδοτο πράγμα. Αποφάσισαν μόνοι τους και εμάς απλά μας ανακύρωσαν. Πρώτος, λέω, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Πρώτος εγώ. Δεν χρειάζεται να πάρουμε από τη στιγμή που έχετε τρία εσείς. Για να το κάνεις τελειώνεις. Όχι, ξεκινάμε με ένα, να δούμε πώς είναι το ραν. Αυτό είναι άλλο. Μετά, άμα δούμε ότι το έχουμε, μπορούμε να πάρουμε και τα δύο. Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά κάθε φορά πηγαίνει με καινούργια. Όχι, μέχρι να τελειώσει. Α, με αυτόν. Στην ουσία, ξεκινάς από το κάθε εμπόδιο. Ναι, μέσα. Λοιπόν, πιο γρήγορα θα κάνεις να ξεκινήσεις από το κάθε εμπόδιο παρά από το να πας πάλι από την αρχή και να ξαναπάρεις άλλο κύβο. Είσαι σίγουρος για τον ένα κύβο? Θεωρώ ότι το έχετε και με δύο κύβο. Όχι, δεν κατάλαβες. Τρία έχω. Θα πάμε τρία. Μια φορά θα πάνε με ένα. Για να το πιάσουμε, να το πιάσει. Το πρώτο είναι με ένα για να δούμε πώς είναι το ραν. Θεωρούν τα αγόρια ότι πρέπει να μπουν, βασικά ο Φίλιππος, ότι πρέπει να μπουν στα τρία κυβάκια δύο άντρες. Και ο Δημήτρης να είναι συνοδός συνέχεια, γιατί είναι ψηλός, να βοηθήσει σε όλο αυτό. Έχω έναν ενδιασμό για τον Δημήτρη. Μήπως στο τέλος, επειδή θα είμαστε εμείς οι τέσσερις, δεν θα μπορούμε να πάμε τα κυβάκια αρκετά ψηλά. Αλλά λένε ότι καλύτερα να πάει έτσι και το βλέπουμε στο τέλος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την τελευταία δοκιμασία επάθλου για φέτος στη Φάρμα. Ένα μικρό σπα θα φτιάξουμε στο σπίτι για την ομάδα που θα κερδίσει το έπαθλο. Και επειδή δεν σας είδα πολύ ενθουσιασμένους, κερνάω και από ένα μπεργκεράκι σε κάθε παίκτη της ομάδας που θα κερδίσει. Μπεργκεράκι, πατατούλες. Δούλεψε αυτό, δούλεψε.